Δηλαδή την Τρίτη αναλόγως τα μαθήματα που θα υπάρχουν θα είναι εξετάσεις με διασφαλισμένη την ηρεμία για τα παιδιά. Έτσι. Είναι προετοιμασμένες όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, θέμα απεργίας. Υπονόμευση των εξετάσεων από τέτοιου είδους προτάσεις, οι οποίες άλλωστε δεν έχουν και βάση, διότι οι κινητοποίησεις γίνονται όταν υπάρχουν προβλήματα καινούρια εν εξελίξει. Πώς δεν έχουν, έχουν αιτήματα. Αντιθέτως, σήμερα, ένα λεπτό. Σήμερα λαμβάνονται οι αποφάσεις ώστε τα σχολεία το Σεπτέμβριο να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, χωρίς προβλήματα, με τα βιβλία, με τους δασκάλους. Από την πρώτη μέρα. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι ένα στοίχημα τριακονταετίας. Οι καθηγητές προβλέπουν ότι θα έχουμε μεγαλύτερα κενά του χρόνου. Έτσι λένε. Έτσι μας είπαν πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για να γίνει σαφές. Λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Ούτως ώστε σύντομα να υπάρχουν εκείνα τα μέτρα που και τα βιβλία και οι αναγκαίοι καθηγητές και με πρόληψη χιλιάδων αναπληρωτών από την πρώτη μέρα. Θα είναι στα σχολεία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μάλιστα. Και συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι μια συζήτηση, νομίζω, άκερη, που δεν είναι γνωστά. Δεν θα προσληφθούν περισσότερα αναπληρωτές, κύριε Υπουργέ, για να καλυφθούν τα κενά του χρόνου, αυτό μας λέτε? Γιατί για κανονικές προσλήψεις δεν προβλέπετε. Θα προσληφθούν χιλιάδες αναπληρωτές που είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Διότι με την αδιοριστία που επιβλήθηκε από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, έχουμε 10 χρόνια να δούμε. Νέο μόνιμο εκπαιδευτικό στα σχολεία, έχουν δημιουργηθεί κενά και οι αναπληρωτές ουσιαστικά, όταν μάλιστα μια δεκαετία και δεκαπενταετία αναπληρωτές, είναι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και μόνιμες ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο, στην πρώτη διαδικασία που θα γίνει το επόμενο διάστημα, είναι σίγουρο ότι θα διασφαλίσουμε. Θα διασφαλίσουμε το δικαίωμα των αναπληρωτών να μπορούν να έχουν και αυτοί. Δεσμεύεστε επομένως αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είστε υπουργός εσείς. Μπορεί να μην είστε, να είναι κάποιος άλλος που δεν δεσμεύεται και τόσο. Εσείς πάντως δεσμεύεστε. Κοιτάξτε, μην αρχίσουμε τώρα την κολοκυθιά. Είναι δέσμευση κυβερνητική. Εντάξει. 20.000 εκπαιδευτικοί. Μπράβο, σε βάθος τριετίας θα διοριστούν μόνιμα στην εκπαίδευση. Αυτό και το... έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση επίσης ότι. Με βάση το για μόνιμους μιλάτε τώρα. Τον διορισμό στο δημόσιο. Για αυτό το λέω. Για μόνιμους μιλάτε. Για μόνιμους μιλάτε. Σε βάθος τριετίας 20.000. Αυτό δεν το απέρριψε η Τρόικα, υποτίθεται. Βεβαίως. Δεν το συζήτησε, διότι λέει θα γίνουν αυτές οι κουβέντες μετά την αξιολόγηση. Τώρα τελειώνει η αξιολόγηση και υπάρχει το ζήτημα του προσδιορισμού του δημοσιονομικού κενού, όπως ξέρετε, με την αξιολόγηση και του προσδιορισμού του αριθμού των προσλήψεων των μονίμων στην συνολικά στην εκπαίδευση. Την δημόσια διοίκηση. Λοιπόν. Για να πάμε τώρα. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε αυτή την προοπτική για την κάλυψη προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναζήσουμε. Φέτος, επαναλαμβάνω, θα έχουμε χιλιάδες αναπληρωτές που θα καλύψουν την πρώτη μέρα και όχι το Δεκέμβριο τα κενά που θα υπάρξουν στα σχολεία. Μα αυτό ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Διότι... Δεν θα χαθεί ούτε μία ώρα φέτος στα σχολεία. Είναι στοίχημα αυτό και θα το κερδίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Πολύ σημαντικό. Διότι κάθε χρόνο χιλιάδες διορίζονται, μόνο που διορίζουμε μέχρι το Γενάρη. Μπράβο. Γι' αυτό. Όχι, λέει από την πρώτη μέρα. Σας είπα και δεσμεύομαι ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών σας. Μάλιστα. Από την πρώτη μέρα θα γίνουν οι διορισμοί των αναπληρωτών. Μάλιστα. Τελεία. Και το σύστημα των μονίμων διορισμών θα αρχίσει να λειτουργεί, θα γίνουν δηλαδή αναγκαίες διαδικασίες ΑΣΕΠ φέτος. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάει αυτό. Πολύ αυτό ωραία. Είναι δέσμευση, το κρατάμε να δούμε το Σεπτέμβριο πώς θα λειτουργήσει. Μακάρι να πάει έτσι όπως το λέτε, για να μην έχουμε τα γνωστά που έχουμε κάθε χρόνο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά, σας κατηγορούν όμως ότι οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράτε, ιδιαίτερα στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι, καθώς όταν μειώνεται, ας πούμε, ώρες μαθημάτων για κάποια μαθήματα, αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα, η διδασκαλική ομοσπονδία λέει ότι είναι περίπου 3.000 λιγότεροι για τη νέα χρονιά. Ισχύει ή όχι? Και το ερώτημα που προστίθεται σε αυτό είναι... Ποιοι είναι οι υπολογισμοί? Δεν ξέρω, ρωτώ. Γιατί λέει, αφού μειώνει οι μαθήματα... Ξέρω, μειώνει και δάσκαλο. Μειώνει και δάσκαλο. Λογικό είναι αυτό. Να απαντήσω. Ναι. Φέτος ιδρύεται το ενιαίο αναμορφωμένο, το ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θα κάνουν τα ίδια μαθήματα σε ένα πλούσιο σχολείο.
πλούσιο ως προς την διδακτική σχολή. Όχι όλα και όπως και όλα. Σήμερα, ακούστε, όλα τα παιδιά, παντού, διότι από τα τετραθέσια και πάνω, ενώ δεν ισχύει μέχρι τώρα αυτό, θα έχουμε ένα ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή. Που σημαίνει ότι παιδιά τα οποία μέχρι τώρα δεν κάνανε ξένη γλώσσα στην πρώτη δημοτικού, θα κάνουν. Mm-hmm. Δεν κάνανε πληροφορική σε αυτήν την τάξη, θα κάνουν. Δεν κάνανε θεατρική αγωγή, θα κάνουν. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, μόνο στο 1/3 των δημοτικών σχολείων, τα λεγόμενα ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, ναι, υπήρχαν αυτά τα μαθήματα σε αυτή την έκταση. Γιατί δεν τα επεκτείνατε λοιπόν αυτά? Σε όλα τα παιδιά. Τα επεκτείνει, λες, αυτό. Τα επεκτείναμε, αυτό κάναμε. Αυτό σας λέω. Εσείς... τα επεκτείναμε. Με προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω. Η αντιπολίτευση όμως, κύριε φίλη, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Διότι η αντιπολίτευση στην επιχειρηματολογία που μόλις επαναλαμβάνετε και τα έχετε ξαναπεί και πριν από λίγες μέρες, λέει ότι στην πραγματικότητα αυτό που κάνετε είναι ενιοποιείτε την υποβάθμιση. Εκλώς. Δηλαδή κατεβάζετε το επίπεδο, όχι, σε ένα ενιαίο επιπεδωμένο, αλλά το κατεβάζετε. Αυτά είναι συνθήματα. Αυτά είναι συνθήματα και θα καταλάβουν σύντομα όλοι ότι είναι αναβάθμιση και επέκταση του ολοήμερου σχολείου. Αφού κόβεται ο χρόνο, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Τι ώρα θα τελειώνει η σχολική? Ένα λεπτό. Τι ώρα θα τελειώνει το ωράριο το σχολικό? Τι ώρα θα τελειώνει? Ναι, κύριε ναι, κύριε οικονόμου. Τι ώρα θα τελειώνει? 1:15. Α, μπράβο. Τώρα δεν τελειώνει 1:15 το μεσημέρι. Μπράβο. Άρα πιο νωρίς. Λοιπόν, κόβεται ώρα επομένως. Επτάωρο. Το πιο νωρίς δεν σημαίνει πιο υποβαθμισμένο σχολείο. Αλλά τι προς Θεού. Αυτές είναι. Ακούστε λοιπόν. Δεν θέλουμε, και αυτό είναι παιδαγωγική αντίληψη, επτάωρο δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Το επτάωρο δημοτικό σχολείο σημαίνει 7η ώρα τα παιδιά είναι σαν κοτόπουλα. Γιατί στα περισσότερα κτίρια που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι λειτουργικά. Ναι, 7 λοιπόν ώρες μικρά παιδιά σε μη λειτουργικά κτίρια μέσα είναι ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Ωραία. Λοιπόν, παντού εξάωρο. Άρα εξάωρο και παντού. Εξάωρο αναβαθμισμένο. Ωραία. Αναβαθμισμένο με ξένες γλώσσες παντού, με πληροφορική. Μα πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, αφού συρρυκνώνεται το ορολόγιο πρόγραμμα, πώς θα αυξήσετε τα μαθήματα? Εγώ συμφωνώ με το εξάωρο. Έχετε δίκιο στο εξάωρο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Μάλιστα. Γιατί και εμείς που έχουμε παιδιά στο σχολείο και ξέρουμε, λοιπόν, όντως τα παιδιά βασανίζονται από την 6η ώρα και μετά, όπως το λέτε σωστά. Όμως, συρρυκνώνοντας το πρόγραμμα, δεν κόβεται μαθήματα? Εσείς λέτε αυξάνω μαθήματα. Πώς? Το αναμορφώνουμε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Βάζουμε και νέες. Βεβαίως. Το αναμορφώνουμε το πρόγραμμα. Βάζουμε και νέα μαθήματα και κάνουμε μια νέα σύνθεση προγράμματος. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, τα παιδιά επειδή μας αυτό είναι κρίσιμο. Είναι πολλές ώρες στο σχολείο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι πολλές ώρες στο σχολείο τα παιδιά μας. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αναγκαία μαθήματα που διδάσκονται και να φτιάξουμε ένα νέο πρόγραμμα. Αλλάζουμε το πρόγραμμα επομένως. Αλλάζετε το πρόγραμμα επομένως. Αυτό σημαίνει. Βεβαίως, μείωση, το αναμορφώνουμε. Το αναμορφώνετε. Αυτό σημαίνει, ρωτούν και εκπαιδευτικοί γι' αυτό, σημαίνει η αλλαγή του, αλλαγή ας πούμε και του περιεχομένου της γνώσης, δηλαδή μειώνεται ας πούμε και η ύλη. Έτσι. Σε ορισμένα μαθήματα. Βεβαίως, αυτή είναι η επιλογή που θα γίνει και ήδη ετοιμάζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα μαθήματα διαμιάς, γίνεται βήμα-βήμα. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε γνωρίζουν ότι σε δύο τάξεις του Δημοτικού, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, υπάρχουν βιβλία μαθηματικών τα οποία είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Σε δύο τάξεις. Το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Προχωρούμε στην αναμόρφωση αυτών των πραγμάτων στα σχολεία. Δηλαδή θα αλλάξετε και τα βιβλία και σταδιακά. Σε άλλα θέματα. Θα αλλάξουν τα βιβλία σταδιακά. Σταδιακά βεβαίως και προγράμματα σπουδών και βιβλία. Όχι τώρα. Ναι. Μήπως το πλαίσιο αυτή της αναμόρφωσης πατάς ένα κουμπί. Κάποια μαθήματα τα εξαφανίσετε, γιατί έχετε και μια αντίληψη. Εσείς στα θρησκευτικά π.χ. θα σου πει ο άλλος. Μήπως τα εξαφανίσετε. Δεν την περιμένω την ερώτηση εδώ. Τα θρησκευτικά δεν εξαφανίζονται, διότι όπως ξέρετε προστατεύονται από το ιερό πνεύμα του μαθήματος. Σωστό, δεν μπορεί να εξαφανιστούν. Πώς θα εξαφανιστούν? Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα πάνω. Μην γίνομαστε βλάσφημοι τώρα στη συζήτηση. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Τα θρησκευτικά είναι το μοναδικό μη βασικό μάθημα, αυτά που λέγαμε παλιότερα δευτερεύοντα, μη βασικό μάθημα, το οποίο είναι από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Προσέξτε. Τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Τι πειράζει? Τι εξαφανίζουν τα θρησκευτικά? Μας πειράζει αυτό.
Όχι, αυτός δεν εξαφανίζεται το μάθημα. Δεν εξαφανίζεται. Είναι μόνο δικό. Λέω πως το αρχίστε να το μειώνετε όμως εσείς τώρα. Η χημεία, ωραία, η βιολογία, ακούστε. Αυτό. Η γεωγραφία, η φυσική, η χημεία, η βιολογία. Μια σωρία μαθημάτων δεν υπάρχουν σε όλες τις τάξεις ή του δημοτικού ή του γυμνασίου ή του λυκείου. Ναι. Τα θρησκευτικά υπάρχουν. Άρα ποιος τα εξαφανίζει. Ναι. Βεβαίως. Για την αντίληψή σας υπάρχουν μέχρι τώρα. Μήπως δεν υπάρχουν μεθαύριο. Επιφύλοι. Θα υπάρχουν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό τώρα. Γιατί αυτά τα λέει καλύτερα ο κύριος Αμβρόσιος. Αφήστε τώρα. Λοιπόν. Υπάρχει, το διάολο κουρδίζουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Το εκλαμβάνω ως κοπλιμάνα αυτό, κύριε Υπουργέ. Λέω λοιπόν. Εντάξει, ελάτε. Βεβαίως, γιατί όχι. Ο καθένας επιλέγει τις φιλίες του. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εμείς ως Υπουργείο έχουμε αναθέσει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να αναμορφώσει τα μαθήματα όλα, μεταξύ των οποίων και τα θρησκευτικά. Και ήδη υπάρχει εδώ και δύο χρόνια, όχι επί Υπουργείας Φίλη, αλλά από την Υπουργεία της κυρίας Διαμαντοπούλου, έχει ανατεθεί σε μια επιτροπή του ΙΕΠ. Έχει φτιάξει πιλωτικό πρόγραμμα, έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας επί δύο χρόνια και τώρα θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ναι. Το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό που αφορά όλη την εκπαίδευση για τα θρησκευτικά προφανώς αφίσταται από την αντίληψη του ομολογιακού μαθήματος. Δεν θέλουμε κατηχητικό να κάνουμε τα θρησκευτικά στα σχολεία, αλίμονο. Λόγο έχει η Εκκλησία σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο... Θα έχει λόγο η Εκκλησία σε αυτό, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν βλέπω να πολύ συμφωνεί με αυτό. Και γενικότερα και οι Μητροπολίτες. Εκκλησία... Εγώ δεν σας πάω στον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος είναι μια ακραία περίπτωση. Τοποθετήθηκε, εκκλησία... τοποθετηθήκατε κι εσείς. Εγώ μιλάω για την επίσημη Εκκλησία. Η Εκκλησία θα έχει την άποψή της, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από το ΙΕΠ, δηλαδή από την πολιτεία. Διότι το σχολείο είναι κοσμικό, δεν είναι κατηχητικό σχολείο. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής πολιτείας. Επομένως, δεν σας ενδιαφέρει αν έχει διαφορετική άποψη η Εκκλησία. Ένα λεπτό, να ακούσετε. Όχι, να το πούμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Να το πούμε αυτό. Να ακούσετε, λέω, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Να ακούσετε ένα λεπτό. Καταλλαγή, λοιπόν, να ακούσετε. Αγάπη και καταλλαγή. Μαζί με την περίοδο που αλλάξαν τα βιβλία, που αλλάξαν τα βιβλία των θρησκευτικών, ήταν η Υπουργεία, ήταν επί των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Παπανδρέου. Είχε αντίρρηση η ιεραρχία. Φωνές. Παρ' όλα αυτά τα βιβλία εφαρμόστηκαν. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια θετική πολιτική παρακαταθήκη. Τις αποφάσεις για το σχολείο τις λαμβάνει η κυβέρνηση με τα συντεταγμένα προφανώς από την πολιτεία όργανα. Η Εκκλησία θα πει την άποψή της και θα κρίνει ο κόσμος. Και η κυβέρνηση κρίνεται πασών. Θέλουμε συνεννόηση. Θα αναμορφώσετε. Τα όσα προτείνουμε τώρα για τα θρησκευτικά δεν είναι μια ιστορία ανατροπής, αλίμονο. Είναι μια λογική αναμόρφωση. Η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν επί του ζητήματος. Αυτό είναι προφανές και δεν αποφασίζει οποιοδήποτε άλλος για το περιεχόμενο. Η πολιτεία αποφασίζει όμως. Προφανώς. Συζητάμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, όχι, λέμε αν θα ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις και οι συζητήσεις που γίνονται. Εκεί έχουμε φτάσει, λοιπόν, τα συζητάμε όλα. Εκεί μας καταντήσατε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όχι, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Σας καταντήσαμε εμείς. Κύριε Υπουργέ, σας υπενθυμίζω ότι όταν η κυρία Γιαννάκου, η προκάτοχός μου, εκλήθη να απαντήσει επί του θέματος θα συνεχιστούν οι εξομολογήσεις στα σχολεία ή όχι. Και απήντησε όχι. Δεν θα γίνονται πια εξομολογήσεις. Και καλά έκανε. Μια πολύ σωστή και πολύ σωστά έκανε. Και καλά έκανε. Και τότε κάποιοι ψιθύρισαν επί του μακαριστού Χριστοδούλου, κάτι ψιθύρισανε, αλλά εντάξει. Να, η βάλω, πολιτεία λοιπόν, αποφασίζει, λέω. Στα ζητήματα της πολιτείας, λοιπόν, εγώ για αφήσει την Εκκλησία, όποιος θέλει μπορεί να συνεννοηθεί με την Εκκλησία. Εγώ, επειδή μιλώ με τον Υπουργό, που είναι ο αρμόδιος, θα αλλάξετε το μοντέλο με το οποίο το μάθημα των θρησκευτικών είναι προαιρετικό ή όχι, δηλαδή για τα παιδιά που δεν θέλουν να. Υποχρεωτικότητα του μαθήματος. Να μετέχουν του μαθήματος, διότι το η αλλαγή που πήγε να γίνει εμποδίστηκε και δυσκόλεψε και ξέρετε το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα. Με τη δήλωση. Διότι η ιστορία της δήλωσης ξέρετε καλά ότι είναι και μια ιστορία που έχει συνταγματικά προβλήματα. Να δηλώνει ο καθένας το θρησκευμά του για να μην μετέχει στα θρησκευτικά. Η επιλογή που έχει το Υπουργείο Παιδείας και φαίνεται το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει το ορολόγιο είναι το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα, αλλά να αναμορφωθεί. Μάλιστα. Αν υπάρξουν αντιδράσεις τέτοιες από ακραίες πλευρές που διαταράσουν την ηρεμία του σχολείου, τότε βεβαίως είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Εμείς όμως η επιλογή που έχουμε, η εκπαιδευτική, η πολιτική, είναι το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα. Οι ιερείς και αρχιερείς θα μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία όπως πήγαιναν μέχρι τώρα, βεβαίως, ή θα τους απαγορεύσετε. Ένα λεπτό, να βάζω τελεία αν θέλετε. Σεβόμενοι βεβαίως την θρησκευτική και την, γενικότερα την ελευθερία της συνείδησης των πολιτών. Μα αν κάποιος πολίτης δεν θέλει, δεν θέλει, είναι άλλη συζήτηση. Δεν θα το δηλώνει όμως. Θα το δηλώνει ή όχι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που έπεται του μαθήματος των θρησκευτικών. Γενικότερη συζήτηση. Είναι γενικότερη συζήτηση. Θέλω να συζητήσουμε... Τώρα, για τους ιεράρχες στα σχολεία. Να πείτε. Που με ρωτήσατε. Ναι. Το σχολείο θέλουμε να είναι ανοιχτό. Βοηθάει το να υπάρχει πλουραλισμός και διατύπωση απόψεων επικοινωνικών επίκαιρων θεμάτων. Για παράδειγμα, για το θέμα των ναρκωτικών, για το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού, για το θέμα του καπνίσματος και άλλα ζητήματα. Ναι, ναι, ναι. Να υπάρχει μια διατύπωση διαφορετικών απόψεων σε μια κατεύθυνση βεβαίως πάντοτε. Ναι. Εκεί θέλω να τονίσω. Δεν πρέπει όμως να εισβάλλουν εξωσχολικοί παράγοντες, είτε είναι με ράσα, είτε είναι χωρίς ράσα, είτε έχουν τα ράσα της εκκλησιαστικής εξουσίας, είτε έχουν τα ράσα της κοσμικής εξουσίας. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Ναι. Στο μάθημα μέσα. Και να επιτηρούν τους καθηγητές. Το σχολείο λειτουργεί επί τη βάση ενός προγράμματος το οποίο οι καθηγητές είναι αρμόδιοι να το εφαρμόσουν. Αλίμονο έχουμε, βάλουμε στο κεφάλι τους και επιθεωρητές. Δηλαδή μετά εννοείται το σχολείο αλίμονο. Μπορούν να πηγαίνουν αν θέλουν κάποιοι και να γίνονται συζητήσεις ανοιχτές. Και κοινωνικές και πολιτικές και τα υπάλληλα. Εκτός προγράμματος σχολικού. Και εγώ αναφέρομαι και ευρύτερα, λέω κύριε Υπουργέ. Και κοινωνικές και πολιτικές και οτιδήποτε εννοώ. Εκτός σχολικού προγράμματος. Παιδιά, να κάνουμε ένα διάλειμμα, δεν έχουμε χρόνο. Με την ευθύνη του συλλόγου των καθηγητών. Επαναλαμβάνω, το σχολείο έχει μια ευθύνη. Έτσι είναι. Λοιπόν, μισό διάλειμμα, άνω τελεία, γιατί έχουμε μας και άλλα θέματα για λίγο να συζητήσουμε. Ακόμα, ναι. Επιστρέφουμε γρήγορα.